Την απόφαση του να μην είναι υποψήφιος σε επικείμενες εκλογές ανακοίνωσε ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής δήλωσε προς αποφυγή παρεξηγήσεων ότι στηρίζει την κυβέρνηση και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπηρέτησε με σεβασμό και αγάπη στον κόσμο της και σε όλους τους Έλληνες αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί η κοινοβουλευτική μου διαδρομή. Ω εκ τούτου, δεν θα είμαι υποψήφιος στι προσεχεί εκλογέ. Προφανώ, στηρίζω πάντα την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία, την παράταξη που ίδρυσε ο Κωνσταντίνο Καραμαλή και υπηρετώ αδιαλείπτω επί μισών σχεδόν αιώνα πιστό στην ιστορία της, την ιδεολογία της αρχές και τις αξίες της, με σεβασμό και αγάπη για τον κόσμο της και όλους τους Έλληνες πολίτες. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, υπήρξε επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Κώστα Καραμαλή με πρωτοβουλία του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η συζήτηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν σε καλό κλίμα και ενδεικτικό αυτού ήταν και η ανακοίνωση του πρώην Πρωθυπουργού. Δήλωση αναμένεται να κάνει και ο Πρωθυπουργό. Τις ευχαριστίες του προ τον Κώστα Καραμαλή για τη διαχρονική προσφορά του στην παράταξη και τον τόπο εξέφρασε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκης. Προσωπικά, δεν ξεχνώ ότι υπό τη δική του κομματική ηγεσία εντάχθηκα στην πολιτική. Γνωρίζω ότι έχει πάντα στην καρδιά του τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ περισσότερο σήμερα που η καμπή στη δική του πολυετή διαδρομή συμπίπτει με το άνοιγμα νέων και αισιόδοξων οριζόντων για την πατρίδα και το κόμμα. Γι' αυτό και είμαι σίγουρο ότι από όπου και αν βρίσκεται θα συνεχίσει να αφιερώνει όλε τι δυνάμει για το καλό τη Ελλάδα και τη μεγάλη μα παράταξη. Και θα είναι παρόν στη μεγάλη εκλογική μάχη που ξεκινά.